Υδροφίλη. Φιλική με το περιβάλλον. Η Υδροφίλη ΑΕ ασχολείται με καθαρισμό, έλεγχο, βιντεοσκόπηση και αποκατάσταση αγωγών και δικτύων αποχέτευσης. Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, βιολογικό καθαρισμό. Εμπορία συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και συναφών μηχανημάτων. Βιντεοσκόπηση των αγωγών με κάμερα ρομπότ για τον εντοπισμό βλαβών και την αποκατάσταση των ζημιών. Τον έλεγχο στεγανότητας φρεατίων. Η Υδροφίλη ΑΕ εξειδικεύεται στις αποκαταστάσεις βλαβών, έργων ίδρυυσης και αποχέτευσης δικτύων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Υδροφίλη ΑΕ. Μαντινίας 56, Θεσσαλονίκη. Υδροφίλη. Φιλική με το περιβάλλον. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης στη Θεσσαλονίκη, όπου φιλοξενεί την έκθεση που τιτλοφορείται «Αρχαία Κινέζικη Τέχνη και Επιστήμη». Η έκθεση, μέσα από το υλικό το οποίο παρουσιάζει, ενισχύει την άποψη ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί προϊόν επιτευγμάτων της Ανατολής και της Δύσης. Η έκθεση αναπτύσσεται σε τέσσερα γνωστικά επίπεδα. Στην αστρονομία, την υφαντουργία, την αυσιπλοεία, την κατασκευή χαρτιού καθώς και την εκτύπωση.
Κύριε Τσαρούχα, βρισκόμαστε στο κέντρο Νόησης. Φιλοξενείτε την έκθεση της Κινέζικης Τεχνολογίας. Πώς έγινε η συνεργασία αυτή? Ήρθαμε σε επαφή με την έκθεση, είχε έρθει πρώτα στην Αθήνα. Ήρθαμε και εμείς σε επαφή για να μπορέσουμε να την φιλοξενήσουμε και εμείς εδώ πέρα. Για έναν χρόνο ήρθανε άνθρωποι από την Κίνα να μας κάνουν επίδειξη όσα χρειάζεται να δούμε, να μας βοηθήσουν να στήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στο κοινό μας αυτή την υπέροχη έκθεση, που είναι πραγματικά πολύ ωραία. Είχε φιλοξενηθεί για ένα χρόνο στην Αθήνα και μετά ήρθε για άλλο ένα χρόνο σε εμάς. Σε ποιες ενότητες χωρίζεται η έκθεση? Στην αρχή είναι χωρισμένη σε απλά πράγματα, αγροτική παραγωγή. Έχουμε κάποια πράγματα γεωγραφικά ή τρόπος διοίκησης κτλ. Και μετά προχωράμε σε πιο πολύπλοκα τεχνολογικά στοιχεία, ναυσιπλοεία, αστρονομία, υφαντουργία, τυπογραφία. Και μπορούμε να, ο κόσμος που θα έρθει εδώ να δει πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που ή δεν έχει ακούσει ή τα έχει καταλάβει λίγο στραβά. Τι μπορεί να πάρει κάποιος επισκεπτόμενος στην έκθεση για την κινέζικη τεχνολογία? Η δομή της έκθεσης και ο στόχος της είναι να μην γίνονται πλέον συγκρίσεις πολιτισμών, αλλά να δει ο κόσμος ότι είναι διαφορετικές λύσεις για το ίδιο πρόβλημα. Μπορεί να έχει φιλοσοφικές πηγές και αιτίες η διαφορά στις λύσεις, αλλά πραγματικά είναι δύο πολιτισμοί οι οποίοι ξεκίνησαν ξεχωριστά, ο ευρωπαϊκός και ο κινέζικος. Για τα ίδια προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, δώσανε κάποιες εντελώς διαφορετικές λύσεις και κάποιες ακριβώς ίδιες χωρίς να έχουν επαφή, που αυτό είναι εντυπωσιακό. Ενδεχομένως σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια, πρώτα οι Ευρωπαίοι και μετά οι Κινέζοι, πρώτα οι Κινέζοι και μετά οι Ευρωπαίοι. Γενικά όμως πάντα στο νου μας έχουμε ότι ο Κινέζικος πολιτισμός λειτουργήσε ανεξάρτητα, σχεδόν αποκομμένος από τον Ευρωπαϊκό. Πάντα συγκρίνουμε πολιτισμούς ευρωπαϊκό με κινέζικο, γιατί η τάξη μεγέθους της Κίνας είναι ολόκληρη Ήπειρος. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο οι Μανταρίν στην Κίνα. Πολλοί πολιτισμοί, πολλές κουλτούρες διαφορετικές, που δώσανε πολλά διαφορετικά στοιχεία. Χαρακτηριστικά ολόκληρες περιοχές παίρνανε το όνομά τους από τα υφάσματα τα οποία παρήγαγαν. Οπότε διακρίνουμε διαφορές τέτοιου επίπεδου και διαφορετική τάξη μεγέθους. Ολόκληρη Ήπειρος. Αν μπούμε λοιπόν να δούμε τις διαφορές και ας πάρουμε την ναυσιπλοεία. Ποια είναι η διαφορά της κινέζικης ναυσιπλοείας από την ναυσιπλοεία των Ελλήνων που γνωρίζουμε? Όπως θα δείτε και στα ίδια τα εκθέματα, το πρώτο πράγμα που μπορεί να προσέξει κανείς είναι ότι οι πλώρες είναι εντελώς διαφορετικές. Η πλώρη ενός κινέζικου πλοίου ξεχωρίζει σαφώς από ένα ευρωπαϊκό. Εντελώς ξεχωριστά ξεκίνησαν τις καινοτομίες οι Κινέζοι και οι Ευρωπαίοι, εντελώς ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, το πιδάλιο με τη μορφή που το ξέρουμε, που είναι ένα μεγάλο πτερύγιο πίσω από την προπέλα. Αυτό είναι μια κινέζικη εφεύρεση. Στην Ευρώπη χρησιμοποιούσαν ένα μεγάλο ή και δύο κουπιά, ενδεχομένως να έχετε δει σε αγγεία ή σε κάποια αντίγραφα. Χρησιμοποιούσαν κουπιά οι Ευρωπαίοι. Κάτι άλλο που χρησιμοποίησαν οι Κινέζοι, εντελώς ανεξάρτητα από τους Ευρωπαίους, είναι ποδοκίνητη τροχή, η οποία θα μπορούσαν να προωθήσουν το πλοίο. Φορητές καρίνες, για να μπορεί το ίδιο πλοίο να μπει είτε σε ποτάμι, είτε σε βαθιά θάλασσα. Τα κατάρτια των Κινέζικων πλοίων δεν ήταν στην ίδια ευθεία, για να μην κλέβει το ένα πανί αέρα από το άλλο. Τα ίδια τα πανιά δεν ήταν φτιαγμένα από το ίδιο υλικό. Στην Ευρώπη είχαν βαμβακερά, στην Κίνα είχαν καναβόπανο. Και ο τρόπος με τον οποίο ήταν στημένο το ίδιο το πανί ήταν εντελώς διαφορετικός. Στην Κίνα μαζεύανε το πανί χαμηλά στο πλοίο, στην Ευρώπη έπρεπε να ανέβει στα παταράτσα για να το μαζέψουν οι ναύτες ψηλά, που έχει τους προφανείς κινδύνους. Στην Κίνα είχαν τη μορφή βενετσιάνικης βεντάλιας, είχαν μεγάλα καλάμια μπαμπού, ώστε να βοηθήσουν το πανί να διπλώσει πιο γρήγορα. Αυτό προσφέρει μια προφανή ασφάλεια, έτσι.
καρίνες είχαν δημιουργήσει ανεξάρτητα από τους Ευρωπαίους και οι Κινέζοι. Είχαν δημιουργήσει στεγανά, τα είχαν μάλιστα εμπνευστεί από τα καλάμια μπαμπού. Το στεγανό επιτρέπει στο πλοίο, παρά το γεγονός ότι έχει ένα ρήγμα, να μην βυθιστεί. Βέβαια, την πρώτη φορά που το χρησιμοποιήσαμε σε μεγάλη κλίμακα στην Ευρώπη δεν πήγε πολύ καλά. Ο Τιτανικός δεν πήγε πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήταν χωρισμένο το αμπάρι του πλοίου σε θαλάμους. Αν υπήρχε μία διαρροή, απομονώνονταν το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Οπότε δεν προχωρούσαν τα νερά στα υπόλοιπα διαμερίσματα για να βουλιάξει το πλοίο. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί έδειχνε την ασφάλεια που είχε η ναυσιπλοεία. Χαρακτηριστικά, οι Κινέζοι φτάσαν στο ακροτήριο της Καλής Ελπίδας 50 χρόνια πριν τους Πορτογάλους. Αυτό είναι σπουδαίο επίτευγμα. Εξερεύνηση. Χρησιμοποίησαν τα πλοία τους για εξερεύνηση. Και μάλιστα το πλοίο το οποίο χρησιμοποίησαν για εξερεύνηση είχε ένα πολύ ενδιαφέρον όνομα, γιατί θα πήγαινε να γνωρίσει πράγματα. Ήταν το πλοίο των θησαυρών. Είχε 125 μέτρα μήκος και 50 μέτρα πλάτος. Ήταν τεράστιο πράγμα. Γιατί είχε σαν στόχο να εξερευνήσει και να φέρει πίσω τους θησαυρούς. Και το προφανές που περιμένουν όλοι, η πηξίδα. Η πηξίδα ήταν μια σπουδαία εφεύρεση. Πραγματικά, αν θέλουμε να πούμε. Ποια ήταν η προσφορά των Κινέζων σε όλο τον παγκόσμιο πολιτισμό, μπορούμε να πούμε σίγουρα τρία πράγματα. Αδιαφυσβήτητα τους οφείλουμε την πηξίδα, το χαρτί και την πυρίτιδα. Εδώ βλέπουμε μοντέλα πλοίων από ό,τι βλέπω σε μικρογραφία. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες? Η πιο προφανής ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ο τρόπος πρόθεσης. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν κουπιά, όπως και οι Ευρωπαίοι. Παρ' όλα αυτά, είχαν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν και μεθόδους ποδοκίνητες. Στην πραγματικότητα, οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούσαν κυρίως τον άνω κορμό για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά, διότι έχεις μεγαλύτερη ακρίβεια στη χρήση των χεριών σου. Ναι. Το να χρησιμοποιείς τα πόδια σου είναι μεν πιο αποδοτικό, αλλά προϋποθέτει τη δημιουργία μιας συγκεκριμένης μηχανής που να μετατρέπει την ενέργεια. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι οι ναύτες μπαίναν σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως σε κάθε παραδοσιακή γαλέρα που οποιοδήποτε έχει στο μυαλό του, μόνο που αντί να τραβάν κουπί, γυρνούσαν μία προπέλα. Οι Κινέζοι ξεκίνησαν να αναπτύσσουν την τεχνολογία τους ουσιαστικά ανεξάρτητα από τη Δύση. Και ειδικά η ναυτική τους τεχνολογία ήταν εντελώς ανεξάρτητη από τη Δύση. Κάποια λοιπόν χαρακτηριστικά στοιχεία που έχουμε όλοι στο νου μας για τα πλοία, είτε απουσιάζουν είτε είναι διαφορετικά. Πολύ χαρακτηριστικό είναι η πλώρη. Οποιοδήποτε έρθει εδώ μέσα, το πρώτο που θα προσέξει είναι η διαφορά που έχουν τα πλοία στην πλώρη. Απλά ήταν μια διαφορετική σκέψη. Άλλη μια πολύ σπουδαία διαφορά ήταν τα πανιά. Εκτός από τα διαφορετικά υλικά που χρησιμοποίησαν, πολύ σημαντικό ήταν και ο τρόπος με τον οποίο τα στείνανε. Οι Κινέζοι μαζεύαν τα πανιά τους χαμηλά και όχι ψηλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειαζόταν να ανεβαίνουν ναύτες στα παταράτσα. Παταράτσα είναι εκείνο το χαρακτηριστικό δίχτυ στο οποίο σκαρφαλώναν στα μεσαιωνικά πλοία οι ναύτες, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Ναι. Μαζεύοντας το πανί κάτω, σημαίνει ότι είσαι πολύ πιο γρήγορος σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου. Επίσης, όπως βλέπουμε εδώ, τα καλάμια μπαμπού βοηθούσαν να έχει αυτό το σχήμα βενετσιάνικης βεντάλιας που είπαμε και νωρίτερα, κατευθείαν με το που μαζεύεται το πανί να είναι και συμμαζεμένο. Έτσι γλιτώνεις χρόνο από έναν ενδεχόμενο κίνδυνο. Τέλος, τα κατάρτια, μια τεχνική που δεν χρησιμοποίησαν ποτέ οι Ευρωπαίοι, δεν ήταν ποτέ στην ίδια ευθεία. Γιατί? Για να μην κλέβει το ένα πανί ο αέρα από το άλλο. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν κουπιά. Τα χρησιμοποιούσαν όπως και οι Ευρωπαίοι. Δεν είχαν μόνο τον άνεμο ή τα πόδια, είχαν κανονικά και πιο παραδοσιακές τεχνολογίες. Σε αυτό το έκθεμα όμως βλέπουμε πάρα πολύ εντυπωσιακά το πιδάλιο. Το πιδάλιο όπως το ξέρουμε σήμερα είναι όντως κινέζικη εφεύρεση. Στην Ευρώπη, μέχρι τη μεταφορά της γνώσης του πιδαλίου από τους Κινέζους, χρησιμοποιούσαμε για να οδηγήσουμε τα πλοία διάφορα κουπιά. Ενδεχομένως να έχετε δει είτε σε αρχαιολογικές απεικονίσεις είτε και σε μακέτες. Κουπιά είχε ο πιδαλιούχος για να καθοδηγήσει. Οι Κινέζοι αναπτύσσαν τόσο μεγάλες ταχύτητες που και το ίδιο το πιδάλιο μέσα στη θάλασσα έπρεπε να έχει τρύπες, ώστε το νερό να μπορέσει να περάσει, αν στρίψεις πολύ απότομα το τιμόνι, να μην σπάσει το πιδάλιο. Αυτό είναι το πλοίο των θησαυρών. Από τι ακριβώς κάνει το πλοίο των θησαυρών? Είχε ξεκινήσει στην αρχή του 15ου αιώνα να εξερευνήσει τον κόσμο. Και γι' αυτό λεγόταν και πλοίο των θησαυρών. Διότι θα έφερνε πίσω του ένα σωρό θησαυρούς από άγνωστα μέρη της γης. Όπως και οι Ευρωπαίοι, έτσι και οι Κινέζοι είχαν την ανάγκη της εξερεύνησης. Κατασκεύασαν λοιπόν ένα τεράστιο πλοίο, 125 μέτρα μήκος και 50 μέτρα πλάτος. Ένα τεράστιο πραγματικά πλοίο, ένα πλωτοκάστρο όπως βλέπουμε ναι. Εδώ πέρα, το οποίο είχε σαν στόχο να διαπλέψει όλο τον κόσμο.
Χαρακτηριστικά, αυτό το πλοίο έφτασε 30 χρόνια πριν τους Πορτογάλους στο κρατήριο της Καλής Ελπίδας. Βλέπετε ότι έχει και κανόνια. Οι Κινέζοι είπαμε ότι εφήβραν τον Μπαρούτι. Πολύ σπουδαία εφεύρεση που άλλαξε τον τρόπο που γίνονταν ο πόλεμος. Μιλάμε για 15ο αιώνα. Το κανόνι ήταν γνωστό και τον Μπαρούτι και στην Ευρώπη. Απλά εδώ πέρα το βλέπουμε και σε μια απεικόνηση στο πλοίο. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι τα πανιά δεν είναι σε ίδια ευθεία για το λόγο που είπαμε νωρίτερα. Η πηξίδα λοιπόν τη χρησιμοποιούσαν για να μπορέσουν να βρουν τον προσανατολισμό τους χωρίς την ύπαρξη αστέριων. Όλοι οι πολιτισμοί προσανατολιζόταν με τα αστέρια και τα ουράνια σώματα. Οι Κινέζοι λοιπόν μπόρεσαν να προσανατολιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με συννεφιά, χωρίς αστέρια. Γιατί είχαν ένα ραβδοειδή μαγνήτη, ο οποίος μας έδειχνε τον άξονα βορρά-νότου. Χαρακτηριστικά οι Κινέζοι δεν ψάχνουν ποτέ το βορρά, ψάχνουν πάντα το νότο. Εδώ τι βλέπουμε. Οι Κινέζοι είναι διάσημοι για την πηξίδα τους. Ναι. Πραγματικά, ο Μάρκο Πόλο, αν το θυμούνται για κάτι, είναι ότι ήρθε και μας μίλησε για την πηξίδα. Στην αρχή, οι πηξίδες που χρησιμοποιούσαν ήταν από φυσικό μαγνήτη. Το κουτάλι που βλέπετε εκεί είναι στην πραγματικότητα ένας ραβδόμορφος μαγνήτης, ο οποίος μοιραία θα προσανατολιστεί στον άξονα βορρά-νότου. Οι Κινέζοι δεν ψάχναν να βρούνε ποτέ το βορρά. Πάντα ψάχναν να βρούνε το νότο. Στην πραγματικότητα, ο προσανατολισμός είναι μια σύμβαση, είναι θέμα παράδοσης. Όσο πιθανό είναι να ψάχνεις το βορρά, αλλά τόσο πιθανό είναι να ψάχνεις το νότο. Είχαν λοιπόν το μαγνήτη πάνω σε ένα μεταλλικό επίπεδο για να γλιτώσουν από τις τριβές. Και στην πορεία σκέφτηκαν, τι έχει λιγότερες τριβές από το μέταλλο, το νερό. Έτσι βάλαν το μαγνήτη πάνω σε μια επιφάνεια νερού. Τέλος, λιγότερη τριβή από το νερό έχει, ακόμα λιγότερη τριβή από το νερό έχει ο αέρας. Προσαρμόσαν λοιπόν σε μια μεταξωτή κλωστή έναν ελεύθερο φυσικό μαγνήτη, ο οποίος προσανατολιζόταν πολύ εύκολα και γρήγορα στον άξονα βορρά-νότου. Ο φυσικός μαγνήτης έχει το εξής πρόβλημα. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τι κάναν λοιπόν οι Κινέζοι για να αποφύγουν αυτό το κόστος του? Παρατήρησαν ότι αν πάρεις ένα μακρόστενο κομμάτι σίδερο, πάρα πολύ ζεστό, και το προσανατολίσεις στον άξονα βορρά-νότου και έπειτα το παγώσεις απότομα, το μέταλλο θυμάται τον προσανατολισμό τον οποίο είχε. Φτιάξαν ουσιαστικά τους πρώτους τεχνητούς μαγνήτες. Κύριε Νεοφώτιστα, πόσο σημαντικός ήταν ο χρόνος για τον πολιτισμό αυτόν? Κοιτάξτε να δείτε, ο χρόνος ήταν σημαντικός για τους πάντες, για όλους τους πολιτισμούς. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι κάποια στιγμή όλοι οι πολιτισμοί αναγκαστήκανε, εκ των πραγμάτων και από την εξέλιξή τους, να μετρήσουν το χρόνο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Έχει πολύ ενδιαφέρον και πλάκα ίσως, όπως θα δούμε, οι λύσεις που δοθήκανε σε αυτή την ανάγκη από τους διαφορετικούς πολιτισμούς και οι λύσεις που δοθήκανε από τον κινέζικο πολιτισμό και τα αντίστοιχα τεχνολογικά τους επιτεύγματα. Οι Κινέζοι, για να μετρήσουν τον χρόνο με μεγαλύτερη ακρίβεια, καταφύγανε στην ανακάλυψη της κλεψίδρας. Δηλαδή, στην ουσία είχαμε υδραυλικά ρολόγια, τα οποία λειτουργούσαν με βασικό στοιχείο το νερό και ανάλογα με τη ροή του νερού, όπως θα δούμε, μετρούσαν με τον αντίστοιχο τρόπο και το χρόνο. Αυτό προφανώς ήταν μια ανάγκη η οποία προέκυψε όχι για τις καθημερινές ασχολίες, ούτε για τους καθημερινούς ανθρώπους. Αυτά τα ρολόγια θεωρούνταν η τεχνολογία της εποχής στη μέτρηση του χρόνου, ήταν εξελιγμένα, οπότε βρίσκονταν κατά πάσα πιθανότητα στην αυτοκρατορική αυλή, στην αυλή ενός ευγενούς. Οπότε έτσι έχουμε τις κλεψίδρες στην αρχαία Κίνα. Μια βασική λύση που βρήκανε στην αρχαία Κίνα για να μετρήσουν τον χρόνο ήταν η χρήση του νερού. Οπότε εδώ μπροστά μας βρίσκεται μια κλεψίδρα. Στην ουσία είναι ένα υδραυλικό ρολόι. Το πώς λειτουργεί. Γεμίζαμε νερό σταδιακά αυτό το δοχείο. Με την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων, το νερό περνούσε σταδιακά με μια σταθερή ροή και κατέληγε σε αυτό το σημείο. Και όσο μαζεύονταν το νερό και έπεφτε σε αυτό το δοχείο, το οποίο έχει αυτό το σχήμα από νούφαρο, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια ξύλινη ράβδος. Όσο γέμιζε νερό το δοχείο, στην ουσία αυτή η ράβδος ανέβαινε σταδιακά λόγω της άνωσης. Και άμα θα δείτε, πάνω στη ράβδο υπάρχουν σημαδάκια. Αυτά τα σημαδάκια στην ουσία σηματοδοτούσαν την πάροδο του χρόνου. Είναι χρονικά διαστήματα. Εδώ βρισκόμαστε πάλι σε μια κλεψίδρα. Είναι ένα υδραυλικό ρολόι. Αυτό το υδραυλικό ρολόι, αυτό το όργανο μέτρησης του χρόνου, τελειοποιήθηκε από τον 4ο μέχρι και τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Στην ουσία κατέληξε να είναι το επίσημο αυτοκρατορικό ρολόι. Ο τρόπος λειτουργίας του βασίζεται και πάλι στο νερό. Δηλαδή, έχουμε αυτό το δοχείο με νερό, το οποίο έπρεπε να βρίσκεται λίγο ψηλότερα. Από αυτό το σωλήνα, το νερό μεταφέρεται σταδιακά σε αυτό εδώ το δοχείο. Όσο περνάει ο χρόνος και ρέει το νερό, βαραίνει το δοχείο μου. Όσο βαραίνει το δοχείο, σηκώνεται η δοκός. Αυτή η δοκός, για να ισορροπήσει, πρέπει να
κοινό μονίμως προς τα αριστερά αυτό το αντίβαρο. Δηλαδή στην ουσία συνδυάζει το στοιχείο του νερού με το στοιχείο της ζυγαριάς και έτσι μετράμε την πάροδο του χρόνου με βάση τη ροή του νερού. Άμα δείτε και πάλι αυτή η δοκός ακριβώς έχει πάνω σημάδια τα οποία αντιπροσωπεύουν χρονικά διαστήματα. Είναι δηλαδή ένας τελείως διαφορετικός τρόπος για να μετρήσουμε το χρόνο, αλλά είπαμε ότι η γνώση στον αρχαίο κόσμο δεν είναι δεδομένη, πρέπει να κατακτηθεί. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς οι Κινέζοι στην αρχαιότητα βρήκανε τον τρόπο να μετρήσουν τον χρόνο με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα τα υφαντική είναι αυτή που θαυμάζει ακόμη και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ήταν οι πρώτες ύλες, ήταν η τεχνική, τι ήταν αυτό που εντυπωσίαζε τόσο σε αυτό το τομέα? Ήταν όλα αυτά που είπατε μαζί. Το πιο σημαντικό είναι ότι είχαν την πρώτη ύλη τους. Το μετάξι ανακαλύφθηκε στην Κίνα. Και ανακαλύφθηκε στην Κίνα όχι τυχαία. Δηλαδή εκεί ευδοκιμούσαν οι μεταξοσκόλικες αρχικά. Οι Κινέζοι ανακαλύψαν τον τρόπο μέχρι και 4.500 χρόνια πριν να μπορέσουν να εξάγουν το μετάξι σαν πρώτη ύλη από τα κουκούλια, από τους μεταξοσκόλικες. Οπότε αυτό τους έδωσε ένα βαντάζ, ένα πλεονέκτημα προφανώς. Είχαν την πρώτη ύλη. Βέβαια δεν μείναν εκεί. Δηλαδή έχοντας ένα τόσο φίνο υλικό, ένα τόσο λεπτό υλικό, αυτό ξαφνικά τους έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουν να αποδώσουν υφαντά με τρομερή λεπτομέρεια. Φανταστείτε ότι ενώ όλος ο κόσμος έγραφε με ένα κάρβουνο, ξαφνικά στους Κινέζους δόθηκε μία πένα. Οπότε μπορούσαν να κάνουν στην ουσία καλλιγραφήματα. Μπορούσαν να μεταφράσουν αυτή τη φίνα ύλη σε εξαιρετική λεπτομέρεια και σε εξαιρετική ποιότητα στα υφαντά τους. Προφανώς αυτό είχε και μία άλλη ανάγκη. Για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη μετάφραση της πρώτης ύλης σε προϊόν, έπρεπε να προσαρμόσουν και το βασικό τους εργαλείο. Δηλαδή, αργαλιούς είχαμε από τους αρχαίους χρόνους σε πολλούς πολιτισμούς ανά τον κόσμο. Οι αργαλιοί όμως στην Κίνα εξελίχθηκαν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν αυτή τη λεπτομέρεια. Όπως θα δούμε δηλαδή στα εκθέματα, κάνανε προσαρμογές οι οποίες είχαν πολλαπλά τελάρα, περιλαμβάνανε πολλαπλά στιμόνια, για να μπορέσουν να τυποποιήσουν με αυτή τη διαδικασία, αλλά και να αποδώσουν αυτή τη λεπτομέρεια την οποία είχαν κατά νου. Φανταστείτε ότι φτάσανε σε υφαντά ποιότητας, εξαιρετικής και λεπτομέρειας σχεδόν 1000 χρόνια πριν προτού φτάσουν οι Ευρωπαίοι. Και αυτό δεν είναι θέμα σύγκρισης. Είπαμε ότι οι Κινέζοι είχαν την πρώτη ύλη. Και αυτή η πρώτη ύλη, το μετάξι, ήταν και η αφορμή για να ανοίξει και ο δρόμος του μεταξιού, ο οποίος ήταν στην ουσία ένας εμπορικός δρόμος, αλλά ήταν η πρώτη οδός, η πρώτη δίωδος επικοινωνία στην ουσία ανάμεσα από την Ανατολή και τη Δύση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το μετάξι ήταν κάτι εξαιρετικά σημαντικό και για την Κίνα, αλλά και για την επικοινωνία Ανατολής και Δύσης και το δυτικό πολιτισμό κατά επέκταση στη συνέχεια. Βέβαια, εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι και οι υφαντικοί αντίστοιχα σαφώς δεν ήταν αυτοί που την ανακάλυψαν, αλλά είχαν ένα διαφορετικό τρόπο και μια διαφορετική φιλοσοφία. Δεν ήταν μια απλή υπόθεση οι υφαντικοί. Όντως το είχαν προσεγγίσει μαζικά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για βιομηχανία γιατί αυτό είναι αναχρονισμός. Αλλά όπως θα δείτε, η προσέγγιση που είχαν ήταν πολύ τυποποιημένη για να έχουν συνέχεια το ίδιο προϊόν με πολλές λεπτομέρειες, ώστε να μπορεί μια ολόκληρη, όχι μόνο οικογένεια, αλλά και μια ολόκληρη κοινότητα να συνεισφέρει στην παραγωγή αυτού του προϊόντος. Το χαρτί αποτελεί κινέζικη ανακάλυψη. Ωραία. Υπάρχουν απόψεις και θεωρίες ότι το χαρτί ανακαλύφθηκε στην Κίνα από το 300 π.Χ. ή το 200. Σίγουρα έχουμε από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν καταγραφή παραγγελίας χαρτιού. Το χαρτί όπως το ξέρουμε οπότε ανακαλύφθηκε στην Κίνα. Okay. Στη Δύση είχαμε άλλες γραφικές ύλες. Είχαμε τον πάπυρο στους αρχαίους Αιγυπτίους, ο οποίος προκύπτει από το φυτό του παπύρου, ο οποίος φύονταν στις όχθες του ποταμού Νείλου. Είχαμε τις περγαμηνές στην αρχαία Ελλάδα, στους ελληνικούς χρόνους, οι οποίες προέκυψαν σαν ανάγκη, γιατί όταν άνοιξε η βιβλιοθήκη της Περγάμου, η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, το είδε ανταγωνιστικά και αρνήθηκε την παραγωγή και την προσφορά στην ουσία πρώτης ύλης, άρα δεν είχαν πάπυρο, καταφύγανε οπότε στη λύση της περγαμηνής. Οπότε το χαρτί, όπως το ξέρουμε, ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στην Κίνα.
Και ήρθε σιγά σιγά και στη Δύση, γιατί όπως φαντάζεστε, το χαρτί σαν πρώτη ύλη και σαν τεχνογνωσία παραγωγής του αποτελούσε ένα μονοπόλιο για τους Κινέζους. Οπότε όταν έχεις ένα μονοπόλιο στα χέρια σου, το εκμεταλλεύεσαι και το εμπορεύεσαι. Οπότε σιγά σιγά το χαρτί πέρασε σε κάποιες ασιατικές χώρες και έφτασε γύρω στον 11ο με τον 10ο αιώνα, έφτασε και στην Ευρώπη μέσα από τους Άραβες. Η εξέλιξη της τυπογραφίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα βασίζεται στην αρχαία κινέζικη τεχνολογία. Έχοντας το χαρτί σαν πρώτη ύλη, σταδιακά εξελίχθηκε και η μορφή της τυπογραφίας, κυρίως με σφραγίδες, οι οποίες αρχικά μπορεί να ήταν πύληνες, μετά ξύλινες, μετά ήταν από κράματα μετάλλων ή οριχάλκινες. Οπότε η τυπογραφία εξελίχθηκε και αυτή στην Κίνα και πέρασε σταδιακά, όπως και το χαρτί, σαν τεχνογνωσία στην Ασία, στον Αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική και τελικά και στην Ευρώπη γύρω στο 14ο αιώνα. Κύριε Νίτσο, εδώ βλέπουμε στην ουσία ένα εργαστήριο παραγωγής χαρτιού. Ακριβώς. Και ένα εργαστήριο τυπογραφίας. Ναι. Οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Η ιστορία μάλλον του χαρτιού ξεκινάει από την Κίνα. Μπορεί όντως το 2400 π.Χ. στην αρχαία Αίγυπτο ο Πάπυρος. Ο Πάπυρος όμως δεν ήταν ακριβώς χαρτί. Ο Πάπυρος ήταν φλούδες του φυτού του Πάπυρου, όπου χρησιμοποιούσαν την ίδια κολλώδη ουσία που είχε το φυτό για να τις πλέξουν μεταξύ τους, να κολλήσουν και να γίνει μια επιφάνεια πάνω στην οποία μπορούσαν να αποτυπώσουν κάτι, να γράψουν. Δεν αποτελούνταν δηλαδή από λεπτές ίνες. Αρκετό καιρό αργότερα, περίπου στο 200 π.Χ., στη δυναστεία των Χάν, οι αυτοκράτορες δώσαν την εντολή στο λαό να βρουν έναν τρόπο ώστε να βρουν ένα υλικό που θα χρησιμοποιείται για τη γραφή. Υπήρχε η ανάγκη για ένα υλικό ανθεκτικό, ένα υλικό που θα μπορούσε να αποθηκευθεί, που θα μπορούσε να μεταφερθεί εύκολα, να φτιάχνεται επίσης, να είναι φτηνό. Και έτσι καταλήξανε να φτιάξουν το χαρτί με τον τρόπο τον οποίο τον γνωρίζουμε και σήμερα. Χρησιμοποίησανε πολτοποιημένα φυτά, τις ίνες τους, τις λεπτές, παλιά σκοινιά, δίχτυα που φτιάχνανε, τα οποία τα πολτοποιούσαν, τα κόβανε σε πολύ 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 έτσι, την ψηλή του σύνθεση να αποκαλυφθεί και τα διαλύανε μέσα σε νερό και όλο αυτό στην ουσία μετά αυτόν τον χαρτοπολτό, όπως λέμε, που φτιάχνανε, με ειδικές σίτες που χρησιμοποιούσανε, καταφέρνανε να φτιάξουν λεπτά φύλλα αυτού του πολτού. Αυτά τα φύλλα τα συγκεντρώνανε, τα στιβάζανε, τα πιέζανε, επειδή όλα αυτά διαλύονταν μέσα σε νερό, τα πιέζανε ώστε να φύγει το παραπανίσιο νερό από μέσα τους, το αφήνανε να στεγνώσει και προσπαθούσαν μετά να βγάλουν φύλλο-φύλλο για να ασχοληθούν μετά με την τυπογραφία. Γενικά είναι τρία τα βασικά τα στάδια της παραγωγής του χαρτιού. Το πρώτο στάδιο είναι όπου πρέπει να φτιάξεις τον χαρτοπολτό, δηλαδή να πάρεις, να διαλύσεις φυτά, να έχεις τις φυτικές ίνες διαλυμένες σαν ένα πυκνό πολτό. Το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό το πολτό να τον διαλύσεις μέσα σε μια δεξαμενή με νερό. Δεν θες δηλαδή να είναι πολύ πυκτό το μείγμα σου από το οποίο θα φτιάξεις το χαρτί. Και σε αυτή τη δεξαμενή μέσα χρησιμοποιώντας μια σίτα φτιαγμένη και αυτή από μπαμπού, γενικά τον μπαμπού το χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Κίνα, ακόμη το χρησιμοποιούν ούτως ή άλλως. Με τη χρήση ενός μπαμπού πλεγμένου με πολύ λεπτές, έτσι, με πολύ λεπτή ύφανση, βουτούσαν τον μπαμπού μέσα, αυτόν τον πίνακα από μπαμπού μέσα στη δεξαμενή με το νερό και τον αραιωμένο χαρτοπολτό και πάνω στην επιφάνεια αυτή του μπαμπού μπορούσε να επικαθίσει ένα λεπτό στρώμα από τις ίνες του χαρτοπολτού. Στράγγιζε το νερό, αυτό μετά το φύλλο περνούσαμε στο τρίτο στάδιο, όπου το αναποθέτανε πάνω σε μια στίβα που φτιάχνανε από τα φύλλα, όταν φτιάχνανε περίπου 200, ας πούμε, για τη δικιά μας κατασκευή, 200 φύλλα από χαρτί, τότε τα πιέζουμε να φύγει το νερό από μέσα, να στεγνώσει όλο αυτό και να τα ξεχωρίσεις και να βγάλεις τα φύλλα του χαρτιού, που πάλι πρέπει να μείνουν στον αέρα για να στεγνώσει τελείως πλέον. Να είναι. Είναι ενθεκτικό με αυτόν τον τρόπο το χαρτί. Γενικά συνέβαλαν στην ιστορία του χαρτιού πάρα πολύ και οι μοναχοί για να διαδοθεί το χαρτί έτσι σαν τεχνολογία, η κατασκευή του. Οι μοναχοί οι οποίοι είχαν αναλάβει το ρόλο της πολύ πριν την τυπογραφία του Γκουτεμβέργιου, έτσι από το 200 μετά Χριστόν, όταν άρχισε να διαδίδεται και ο βουδισμός στην ουσία, οι μοναχοί είχαν αναλάβει αυτό το ρόλο της αναπαραγωγής των κειμένων, των ιερών κειμένων, των ιστοριών. Οπότε χρησιμοποιούσαν το χαρτί οι ίδιοι για να γράψουν πάνω τα κείμενα, να τα αναπαράγουν, να τα διαδώσουν και πάει λέγοντας. Και ο τρόπος τυπογραφίας ποιος ήταν? Η τυπογραφία μετά είναι ένα άλλο κομμάτι, όπου πάνω σε
στην αρχική του μορφή, στην Κίνα για παράδειγμα, και αναπτύχθηκε, θα σας πω για ποιο λόγο συγκεκριμένο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαν, όπως και στην Ελλάδα, δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα, είχαν κάποιες εγχάρακτες στήλες πάνω σε μάρμαρο, κάποιο μήνυμα που ήθελε ο αυτοκράτορας να φτάσει στο λαό, το χαράζανε πάνω σε, σε μια μαρμάρινη στήλη. Στην ουσία δημιουργούσαν εσόγλυφα, όπως λέμε. Έτσι, κάνανε λακκούβες, οπότε ήταν τα γράμματα. Πολύ απλά. Αν κάποιος ήθελε αυτό το μήνυμα να το πάρει στο σπίτι του, μπορούσε με την τυπογραφία. Έτσι εφευρέθηκε στην ουσία η τυπογραφία, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να πάρουν αυτά τα κείμενα, να τα έχουν μαζί τους στο σπίτι. Όπου πήγαιναν, επαλήφανε με ειδική φυτική κόλλα τις στήλες, τοποθετούσαν πάνω το χαρτί, το πιέζανε ώστε να μπει μέσα στα εσόγλυφα και περνώντας από πάνω τη μελάνη, έτσι, βήμα-βήμα, μπορούσαν να πάρουν μαζί τους αυτό το κείμενο στο σπίτι και να το έχουν και να το διαβάσουν ανά πάσα στιγμή θέλουν.